Είναι γεγονός ότι έχω καιρό να κάνω ένα συγκριτικό αυτού του είδους με ψηφοφορία στο Instagram. Από τη στιγμή όμως που έχω ταυτόχρονα στα χέρια μου τον Galaxy S24 Ultra και το OnePlus 12, ήταν μάλλον αναμενόμενο ότι θα έρθει ένα βίντεο αυτού του είδους και προφανώς στη συνέχεια θα δούμε το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας αυτής σε 12 διαφορετικές φωτογραφίες ανάμεσα στα δύο τηλέφωνα με τη βασική τους κάμερα, την κάμερα με τον Ultra Wide φακό και αυτή που μπορεί να φέρει 3 φορές πιο κοντά αυτό που φωτογραφίζουμε, αφού η κάμερα με το 5x zoom στο Galaxy S24 Ultra είναι κάτι για το οποίο δεν υπάρχει αντίστοιχη κάμερα στο τηλέφωνο της OnePlus, το οποίο προφανώς μπορεί να ζουμάρει ψηφιακά μέχρι περίπου αυτό το επίπεδο με αρκετά καλά αποτελέσματα. Παρόλα αυτά, είναι παράδοση σε βίντεο αυτού του είδους να διατηρώ την ψηφοφορία ανάμεσα σε φωτογραφίες από κάμερες που έχουν και δύο συσκευές που συμμετέχουν. Θα κάνω εδώ μια μικρή προσπάθεια να διατηρήσω την εισαγωγή λίγο μικρότερη έστω από το συνηθισμένο. Παρόλα αυτά, να θυμίσω για ακόμα μια φορά ότι κάθε εταιρεία έχει τη δική της διαφορετική απόψη για το τι είναι μια πραγματικά καλή φωτογραφία και στο τι κάμερα χρησιμοποιεί για να βγάλει τη φωτογραφία αυτή, αλλά και στο πώς αποτυπώνεται χρωματικά το τελικό αποτέλεσμα. Το S24 Ultra, χωρίς απαραίτητα έχω να συμφωνώ με αυτό, συνεχίζει να έχει μια κάμερα με υψηλή ονομαστική ανάλυση στα 200 MP, κάτι που θα μπορούσε η εταιρεία να έχει αλλάξει σίγουρα με αισθητήρες που έχουν μεγαλύτερο φυσικό μέγεθος και κατά κανόνα καλύτερη απόδοση. Το OnePlus 12 από την πλευρά του χρησιμοποιεί έναν διαφορετικό τεχνικά αισθητήρα, όπως έχουμε δει σε περισσότερα από ένα βίντεο εδώ που τα λέμε, ο οποίος έχει σίγουρα καλύτερη απόδοση σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, κάτι το οποίο σίγουρα αποτυπώνεται και στα αποτελέσματα της ψηφοφορίας στη συνέχεια του βίντεο. Αντίστοιχα, βέβαια, διαφορετική απόψη έχουν οι δύο εταιρείες και για τις υπόλοιπες κάμερες στο πίσω μέρος των δύο συσκευών. Η Ultra Wide κάμερα στο S24 Ultra έχει ένα χαμηλότερη θεωρητικά ανάλυση αισθητήρα, ο οποίος και πάλι, όπως θα δούμε στη συνέχεια του βίντεο, πετυχαίνει ανάλογα με την περίπτωση καλύτερο ή όχι απαραίτητα καλύτερο αποτέλεσμα. Και η κάμερα με το 3x zoom στο OnePlus 12 είναι σίγουρα εντυπωσιακά τεχνική σε σύγκριση με αυτή του Galaxy S24, και πάλι όμως το αποτέλεσμα εξαρτάται από την περίπτωση. Και επειδή από ό,τι φαίνεται δεν πρόκειται να κόψω σύντομα την κακή συνήθεια του να κάνω spoiler στην αρχή των βίντεο αυτού του είδους, έχω φέρει το iPad Pro με τις 12 συνολικά φωτογραφίες κατά τη διάρκεια της ημέρας και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Να πω εδώ κάτι που προσωπικά εγώ τουλάχιστον δεν περίμενα. Σε σχεδόν όλες τις φωτογραφίες κατά τη διάρκεια της ημέρας η προτίμηση ήταν με διαφορά υπέρ των Galaxy S24 Ultra. Από την άλλη όμως, και όπως θα δούμε μάλλον δικαίως, κατά τη διάρκεια της νύχτας η προτίμηση ήταν σε όλες πραγματικά τις φωτογραφίες υπέρ του τηλεφώνου της OnePlus. Η πρώτη από τις δύο φωτογραφίες είναι με την Ultra Wide κάμερα και των δύο τηλεφωνών, και από ό,τι φαίνεται εδώ τουλάχιστον το ότι αυτή στον Galaxy S24 Ultra έχει χαμηλότερη θεωρητικά ανάλυση δεν εμπόδισε με κάποιο τρόπο, τουλάχιστον στη συγκεκριμένη ψηφοφορία, τους περισσότερους να επιλέξουν τη φωτογραφία στο πάνω μισό από το S24 Ultra και σημαντικά λιγότερους, τουλάχιστον στη συγκεκριμένη περίπτωση, τη φωτογραφία στο κάτω μισό από το OnePlus 12. Υπάρχει εδώ και μια μικρή διαφορά στο πλάνο της φωτογραφίας. Είναι από τις λίγες φορές που δεν πέτυχα ακριβώς την ίδια γωνία και με τα δύο τηλέφωνα. Από ό,τι φαίνεται όμως, τουλάχιστον στη συγκεκριμένη περίπτωση, το S24 Ultra μπορεί να πετύχει ένα λίγο καλύτερο αποτέλεσμα. Η δεύτερη φωτογραφία που θα δούμε τώρα είναι με την κάμερα με το 3x οπτικό zoom και από τα δύο τηλέφωνα, και εδώ πραγματικά αποτυπώνεται ίσως με τον καλύτερο τρόπο ότι ειδικά στο χρωματικό κομμάτι είναι σαφώς θέμα προτίμησης το τι ο καθένας θεωρεί καλύτερο. Το 66% επέλεξε τη φωτογραφία από τον Galaxy S24 Ultra, το 34% μόνο τη φωτογραφία από το τηλέφωνο της OnePlus, και εδώ πραγματικά οι δύο συσκευές έχουν μεγάλη διαφορά μεταξύ τους στο πώς αποτυπώνουν το κόκκινο χρώμα στο συνηθισμένο πλέον διακοσμητικό μανιτάρι, αλλά και στο πώς αποτυπώνεται η θερμοκρασία των χρωμάτων στο σύνολο του πλάνου και ειδικά στο πίσω μέρος. Στην τρίτη τώρα κατά σειρά φωτογραφία, αυτή τη φορά με τη βασική κάμερα των δύο τηλεφώνων, η διαφορά ήταν αρκετά μικρότερη και πάλι το 56% επέλεξε τη φωτογραφία από τον Galaxy S24 Ultra και το 44% αυτή τη φορά τη φωτογραφία από το τηλέφωνο της OnePlus. Για ακόμα μια φορά, οι δύο συσκευές έχουν πραγματικά πολύ διαφορετική άποψη στη θερμοκρασία των χρωμάτων, στο πόσο ζεστό αποτυπώνεται ειδικά το άσπρο χρώμα, και παρότι, όπως θα δούμε στη συνέχεια στις φωτογραφίες κατά τη διάρκεια της νύχτας, η προτίμηση είναι σαφώς υπέρ του τηλεφώνου της OnePlus, κατά τη διάρκεια της ημέρας ο τρόπος που αποτυπώνει ένα σαφώς πιο ψυχρό λευκό χρώμα το τηλέφωνο της Samsung είναι από ό,τι φαίνεται προτιμότερο για τους περισσότερους. Και η επόμενη φωτογραφία, παρότι είναι αρκετά κοντινή, είναι με τη βασική κάμερα των δύο συσκευών, και εδώ φαίνεται ίσως με τον καλύτερο τρόπο ότι κάποιες φορές τουλάχιστον η άποψη της Samsung να τονίζει χρωματικά αλλά και σε επίπεδο φωτισμού κάποιες φωτογραφίες είναι προφανώς προτιμότερη, τουλάχιστον όταν το ζητούμενο είναι μια όσο το δυνατόν πιο όμορφη φωτογραφία. Το 65% λοιπόν προτίμησε τη φωτογραφία από το S24 Ultra, το 35% τη φωτογραφία από το τηλέφωνο της OnePlus, και εδώ προσωπικά να εκφράσω μια άποψη, θεωρώ ότι παρότι το πράσινο χρώμα στη φωτογραφία από το OnePlus 12 είναι λίγο προτιμότερο, το πόσο πιο έντονες είναι οι σκιές πιθανόν είναι κάτι που δεν αρέσει
αρέσει τους περισσότερους και μέχρι ένα σημείο είναι και ο λόγος που υπήρχε το συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Και η επόμενη φωτογραφία τώρα είναι με τη βασική κάμερα των δύο συσκευών και εδώ η διαφορά είναι πραγματικά μικρή μεταξύ τους, αφού μπορεί το 51% να επέλεξε αυτή από το S24 Ultra και το 49% τη φωτογραφία από το OnePlus 12, δεν είναι όμως ιδιαίτερα μεγάλη διαφορά για να έχει νόημα με κάποιο τρόπο. Οι δύο φωτογραφίες βέβαια είναι και πάλι αρκετά διαφορετικές μεταξύ τους. Προτιμώ εγώ σαφώς περισσότερο το πιο έντονο μαύρο χρώμα στη φωτογραφία από το τηλέφωνο της OnePlus. Καταλαβαίνω όμως και πάλι γιατί είναι πιο ευχάριστη και ίσως λίγο πιο εντυπωσιακή η φωτογραφία στο πάνω μισό από το τηλέφωνο της Samsung. Και η τελευταία φωτογραφία τώρα κατά τη διάρκεια της ημέρας, που είναι και πάλι με την κάμερα με το 3x zoom από τα δύο τηλέφωνα, ήταν και η μοναδική περίπτωση που, τουλάχιστον κατά τη διάρκεια της ημέρας, η προτίμηση ήταν υπέρ του OnePlus 12 με 63% αυτή τη φορά και μόλις το 37% προτίμησε τη φωτογραφία από το S24 Ultra. Εδώ και το κίτρινο χρώμα έχει αποτυπωθεί σαφώς πιο ζωντανό και όμορφο στη φωτογραφία από το τηλέφωνο της OnePlus και γενικότερα όλο το κάδρο της φωτογραφίας, που έτσι κι αλλιώς δεν ήταν και απαραίτητα το καλύτερο εδώ που τα λέμε, είναι αποτυπωμένο πολύ καλύτερα από ό,τι στο τηλέφωνο της Samsung. Πριν δούμε τώρα τις φωτογραφίες κατά τη διάρκεια της νύχτας, να θυμίσω αυτό που είπα και λίγο νωρίτερα. Η Samsung για κάποιο λόγο συνεχίζει να θεωρεί ότι η κάμερα με τον αισθητήρα των 200 MP στο S24 Ultra είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να χρησιμοποιήσει, κατά το οποίο σε κάποιες περιπτώσεις, όπως θα δούμε στη συνέχεια του βίντεο, δεν είναι απαραίτητα πραγματικότητα. Στην πρώτη λοιπόν από τις φωτογραφίες κατά τη διάρκεια της νύχτας, το 71% επέλεξε δικαίως τη φωτογραφία από το OnePlus 12 και μόλις το 29% τη φωτογραφία από το τηλέφωνο της Samsung. Εδώ υπάρχει και πάλι μια σημαντική διαφορά μεταξύ τους στο πώς αποτυπώνεται η θερμοκρασία του φωτισμού και παρότι ρεαλιστικά ο φωτισμός του Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος δεν είναι ούτε τόσο ψυχρός αλλά ούτε τόσο θερμός όσο αποτυπώνεται στις δύο συσκευές, το αποτέλεσμα στις φωτογραφίες από το τηλέφωνο της OnePlus είναι σαφώς πιο ευχάριστο οπτικά. Και αυτό φαίνεται ίσως λίγο καλύτερα στη δεύτερη φωτογραφία που θα δούμε και πάλι στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος που έχει βγει με την κάμερα με το 3x zoom από τις δύο συσκευές. Δεν υπάρχει ρεαλιστικά κάποια σημαντική διαφορά μεταξύ τους ό,τι αφορά τη λεπτομέρεια που έχει φωτογραφία αυτή, το 67% όμως και πάλι σωστά επέλεξε τη φωτογραφία από το OnePlus 12 και το 33% τη φωτογραφία από το S24 Ultra. Εδώ ο ένας προβολέας που έχει αποτυπωθεί στο πλάνο είναι σαφώς καλύτερα αποτυπωμένο στη φωτογραφία από το τηλέφωνο της OnePlus, με τον Galaxy S24 Ultra εδώ να περιορίζεται λίγο από τον σαφώς μικρότερο σε μεγεθός αισθητήρα στην κάμερα με το δικό του 3x zoom και έχει πετύχει το συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Και η επόμενη φωτογραφία τώρα είναι με την κάμερα με το 3x zoom ανάμεσα στα δύο τηλέφωνα. Το 66% προτίμησε τη φωτογραφία δικαίως και πάλι από το OnePlus 12, το 34% τη φωτογραφία από το S24 Ultra και εδώ είναι ένα ακόμα παράδειγμα του πώς σε κάποιες περιπτώσεις το ότι προσπαθεί να αποτυπώνει τα πάντα με λίγο πιο ψυχρό χρώμα το τηλέφωνο της Samsung δεν είναι απαραίτητα προτιμότερο και εδώ θα συμφωνήσω απόλυτα. Όπως επίσης, τουλάχιστον στη συγκεκριμένη φωτογραφία, οι λίγο πιο έντονες σκιές από το OnePlus 12 κάνουν το σύνολο να αποτυπώνεται λίγο καλύτερα σε σύγκριση με το τηλέφωνο της Samsung. Η επόμενη φωτογραφία τώρα παραδόξως βγήκε με τη βασική κάμερα των δύο συσκευών από σχετικά μικρή απόσταση και πάλι όμως το 72% προτίμησε και πιθανότατα με το δίκιο του τη φωτογραφία από το OnePlus 12 και μόλις το 28% τη φωτογραφία από το S24 Ultra. Εδώ και πάλι η διαφορετική άποψη που έχουν οι δύο συσκευές στο πώς αποτυπωθεί ο φωτισμός στο συγκεκριμένο πλάνο αλλά και το ότι τουλάχιστον στη συγκεκριμένη περίπτωση και πάλι το OnePlus 12 έχει βγάλει μια λίγο πιο φωτεινή φωτογραφία είναι προτίμηση για τους περισσότερους, με απόλυτη ειλικρίνεια όμως, τουλάχιστον στη συγκεκριμένη περίπτωση, προτιμώ τις λίγο πιο έντονες σκιές στο δεξί μέρος της φωτογραφίας που έχει βγάλει το τηλέφωνο της Samsung. Με την Ultra Wide κάμερα τώρα των δύο συσκευών, στην επόμενη φωτογραφία, το 56% προτίμησε αυτή από το OnePlus 12 και το 44% τη φωτογραφία από το τηλέφωνο της Samsung. Εδώ τουλάχιστον εγώ προσωπικά προτιμώ τη φωτογραφία από το S24 Ultra και γιατί στο πίσω μέρος έχει αποτυπώσει λίγο καλύτερα επίπεδα φωτισμού και γιατί μου αρέσει λίγο περισσότερο το πώς έχει αποτυπωθεί το πάτωμα στη συγκεκριμένη περίπτωση, παρότι καταλαβαίνω ότι η διαφορά μεταξύ τους δεν είναι τόσο μεγάλη. Τώρα, στην επόμενη φωτογραφία που έχει βγει με την κάμερα με το 3x zoom, είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα του πώς η Samsung σε όλα τα τηλέφωνά της συνεχίζει και έχει μια δική της άποψη στο πώς θα αποτυπώνεται ο ουρανός κατά τη διάρκεια της νύχτας. Το 59% προτίμησε και μάλλον με το δίκιο του τη φωτογραφία από το OnePlus 12 και το 41% τη φωτογραφία στο πάνω μισό που έχει βγει με το S24 Ultra. Και σε αυτή τη φωτογραφία η θερμοκρασία του φωτισμού διαφέρει σημαντικά ανάμεσα στα δύο τηλέφωνα. Παραδόξως αυτή τη φορά έχει λίγο πιο θερμά χρώματα η φωτογραφία από το S24 Ultra. Παρ' όλα αυτά, ο τρόπος που τονίζει και φωτίζει, αν θέλει να το πει κανείς έτσι, τον ουρανό,
Προφανώς δεν είναι προτιμότερος για τους περισσότερους, αν και ρεαλιστικά εδώ που τα λέμε, τουλάχιστον στις συγκεκριμένες συνθήκες, η φωτορύπανση από την υπόλοιπη πόλη στο πίσω μέρος της φωτογραφίας είναι πιο κοντά στην πραγματικότητα στη φωτογραφία του S24 Ultra, έστω και αν το OnePlus 12 έχει πετύχει ένα σαφώς προτιμότερο οπτικά αποτέλεσμα. Και αφού είδαμε τις 12 συνολικά φωτογραφίες, πάμε να θυμίσω και να ξεκαθαρίσω μερικά ακόμα πολύ σημαντικά πράγματα. Δεν υπάρχει κανένας είδους λόγος στην καθημερινότητά του οποιοδήποτε να κάθεται να κρίνει φωτογραφίες με πιο τεχνικούς όρους και ρεαλιστικά αυτό είναι κάτι που δεν έχει και ιδιαίτερη σημασία στην πράξη. Αυτό που έχει σημασία είναι η συσκευή που έχει ο καθένας να βγάζει μια όσο το δυνατόν καλύτερη και πιο όμορφη φωτογραφία. Προφανώς όμως πάντα η φωτογραφία αυτή πρέπει να έχει και ποιοτικά χαρακτηριστικά. Τα δύο τηλέφωνα που έχω μπροστά μου, το είπα και στην αρχή του βίντεο, έχουν πολύ μεγάλη διαφορά μεταξύ τους στο πώς προσπαθούν να βγάλουν την καλύτερη δυνατή φωτογραφία και όπως είδαμε, ανάλογα με την περίπτωση, το καθένα το πετυχαίνει με διαφορετικό τρόπο. Συμφωνώ σε μεγάλο βαθμό στο ότι το OnePlus 12 τελικά βγάζει πολύ καλύτερες φωτογραφίες, τουλάχιστον κατά τη διάρκεια της νύχτας. Πιθανόν μέχρι σημείο η Samsung δεν ενδιαφέρεται περισσότερο να βελτιώσει το δικό της καλύτερο τηλέφωνο. Το αποτέλεσμα όμως στη συγκεκριμένη ψηφοφορία είναι ίσως η καλύτερη απόδειξη ότι η Samsung πρέπει να αλλάξει πλέον τακτική, να αντιληφθεί ότι μια κάμερα με μεγαλύτερο σε φυσικό μέγεθος αισθητήρα είναι προτιμότερη σε όλες τις περιπτώσεις και σε ένα τηλέφωνο που γενικότερα είναι ολοκληρωμένο με πολλούς διαφορετικούς τρόπους να σταματήσει να νιώθει την ανάγκη ότι πρέπει να εντυπωσιάσει με μια κάμερα με τόσο υψηλή ονομαστική ανάλυση. Αυτά λοιπόν στο συγκεκριμένο βίντεο. Προσπάθησα να το κρατήσω μικρότερο από το συνηθισμένο σε διάρκεια. Θα τα πούμε έτσι κι αλλιώς πολύ σύντομα. Καλή συνέχεια!